Το εικαστικό επιμελητήριο στην περιοχή μας, και βέβαια υπάρχει και μια ολόκληρη επιτροπή γι' αυτό, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον μουσικό που μίλησε πριν, ότι πράγματι πλήττεται ο πολιτισμός, δέχεται μια ολομέτωπη επίθεση γενικότερα, εξωστρακίζεται η τέχνη, κάθε μορφής τέχνη από τα σχολεία. Και υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο στις 13 του μήνα, μετά την προσφυγή του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών και της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα εκδικαστεί. Προσδοκούμε την ακύρωση της απόφασης, της υπουργικής απόφασης, η οποία αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα των μαθητών να έχουν πρόσβαση στην τέχνη, και όχι μόνο γιατί τους χρειάζονται τα μαθήματα αυτά για τις εξετάσεις, δεν είναι εξεταστικός μηχανισμός μόνο το θέμα. Το θέμα είναι ότι η τέχνη είναι γενικότερα δικαίωμα και ανάγκη, επιτακτική ανάγκη. Όμως η τέχνη αφυπνίζει ανθρώπους, διαμορφώνει συνειδήσεις και προσωπικότητες. Οπότε ενδεχομένως η ολομέτωπη αυτή επίθεση την οποία δέχεται να έχει και κάποια σκοπιμότητα. Η μόνη λύση βέβαια είναι οι αγώνες. Εννοείται ότι θα έχουμε και εμείς την δική μας κινητοποίηση, αυτοκινητοπομπή που θα διοργανώσουμε ξανά το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρισα, και ελπίζουμε σε συμμετοχή και περισσότερων ακόμα συναδέλφων και από τους άλλους νομούς, εάν και εφόσον και φαντάζομαι θα επιτρέπεται η μετακίνηση, έτσι ώστε να υψώσουμε τη φωνή μας, διότι χωρίς συλλογικότητα και χωρίς αγώνες, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται κάτι.